μαζί με τους πρόεδρους τοπικής δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε την ΠΕΤ. Ένα ζήτημα για το οποίο έχουν πάρει θέση περισσότεροι, αν όχι όλοι, εκτός από το Δήμο Κοζάνη της Εθνικής Μακεδονίας. Ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο αντιδήμαρχος έργων, νομίζω, ας πούμε, το διαβεβαιώσουν οι αρκετοί πρόεδροι για τους προέδρους της τοπικής κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, όπου τέθηκε το θέμα και δεσμεύτηκε η Δήμαρχος ότι θα το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εν τέλει, το ψήφισμα των προέδρων της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, το οποίο έβγαλαν οι ίδιοι οι πρόεδροι, νομίζω από μόνο τους όλα αυτά συνηγορούσε ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης πρέπει να πάρει θέση για ένα τόσο σημαντικό και σοβαρό θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, το θέμα του ονόματος δεν θα φτάνουμε στην ουσία της. Και συγγνώμη λίγο, Νομίζω η κυρία Πουτσού σας έδωσε και το ψήφισμα των... Παρακαλώ, κύριε Μαγκηρίδη, και όχι από εκεί, αν θέλετε κάτι να πείτε. Δεν είναι Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, είναι οι πρόεδροι όλων του Δήμου Κοζάνης. Εντάξει, δεν υπάρχει. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, παρακαλώ. Παρακαλώ. Να πω αφού στο Συμβουλίο για τη Μακεδονία μας, θέλω να ακούσω. Βέβαια. Αυτό θέλω να ακούσω εδώ. Νομίζω ότι δεν θέλετε να ακούσετε γιατί έχω δώσει τον λόγο σε όλους και αν ακούει για αυτό το θέμα. Δεν ακούω και καλά, με συγχωρείς, αλλά δεν ακούω, σε έχω καλά. Τι να κάνω τώρα. Λόγω ηλικίας δεν ακούω καλά. Κατάλαβες. Το καταλαβαίνω, τι να κάνω τώρα. Πάντως το όνομα δεν πρέπει να το δώσουμε με τίποτα. Λοιπόν, καλύτερα να πεθάνουμε παρά να δώσουμε το όνομα. Κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, έχουμε συνεδρίαση τώρα. Δεν μπορεί να μετράει ο καθένας. Έχω δώσει τον λόγο εδώ και όλο τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, το ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους είναι πολύ σοβαρό και δύσκολο και ιδιαίτερο. Θα ήθελα να καταλήξω σε όλους ότι εμείς ως παράταξη, εγώ ως Δήμαρχος και αφού προηγήθηκε η αναγκαία διαβούλευση στο εσωτερικό της παράταξης, εγκαίρως και δημοσίως, χωρίς να κρυφτούμε ούτε να υποφεύγουμε, πήραμε δημοσίως θέση και καταθέσαμε την άποψή μας, η οποία είναι σε όλους γνωστή. Και αυτή είναι ότι αυτή είναι η θέση της παράταξης, ότι το ζήτημα πρέπει να λυθεί, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα κρεμμύ από το 1992. Η θέση της χώρας αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση από ό,τι ήταν το 1992. Νομίζω για όσους ταξιδεύουν και λίγο στο εξωτερικό επίπεδο, μπορείτε να σήμαντε σε αυτό, ξέρει λίγο πολύ ότι στο 100% του πλανήτη σχεδόν δυστυχώς ονομάζεται απλά Μακεδονία. Ενώ το όνομα το οποίο συμφωνήθηκε στην ενδιάμεση συμφωνία είναι το λεγόμενο φύρον που περιλαμβάνει μέσα τη λέξη Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση μεταξύ των κρατών, των κυβερνήσεων, των δύο χωρών. Δεν θα αξιολογήσω αν αυτό γίνεται σωστά ή λάθος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι τη παρούση. Έχω την άποψή μου. Διαπραγματευτικά κινείται και οι δύο χώρε με κατεύθυνση. Φαίνεται να υπάρχει ένα καλό μομέντο να λυθεί το ζήτημα. Πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να λυθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όντως δύο ορόσημα, το 92 και το 2008. Να υπενθυμίσω ότι το 2008 όλα τα κόμματα, νομίζω τα περισσότερα κόμματα, τουλάχιστον τα μεγάλα, και εξ όσων ξέρω, μάλλον δεν είχε αλλάξει η άποψή του. Έτσι. Γενικώ έχουν κάποιε κυβιστήσει, αλλά δεν πειράζει, αλλά δεν έχει αλλάξει η άποψή του για την χρήση σύνθετη ονομασία. Που βγάζουμε γεωγραφικό προσδιορισμό.
και το τότε και το ΠΑΣΟΚ τότε και η τότε κυβέρνηση, το κυβερνό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμπλή και νομίζω ότι τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης, αν όχι όλα, θα περισσοθεί. Εγώ θα έλεγα ότι στην πρώτη φάση απαιτείται σύνεση και ψυχραιμία. Σίγουρα, και δεν απευθύνομαι, δεν αναφέρομαι στους πολίτες, δεν είναι ένα θέμα το οποίο παρότι έχει γίνει ευρέως. Αντικείμενο, πώς να το πω, εκμετάλλευσης και ατριδοκαπηλείας και λαϊκιστικής και ευκαιριακής εκμετάλλευσης όπως φοβάμαι ότι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν και δεδομένων όλων αυτών των ζητημάτων και τις δυσκολίες του θέματος, εγώ προτείνω να μην βγάλουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο κανένα ψήφισμα. Μπορούμε να έχουμε ή να μην έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μπορεί να πιστεύω ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκονται αμερικανονατοϊκοί συμφέροντα και συμπιασμοί, μπορεί να ζητήσουν ό,τι θέλει. Αλλά δεν είμαι, μπορεί να συνεχίσουμε να το ζητάμε άλλα 25 χρόνια. Πάντως η αλήθεια λέει, εκτός αν δεν θέλουμε να αντιληφθούμε και εκτός αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε και το κεφάλι μέσα στην άμμο, ότι αυτή τη στιγμή το όνομα δυστυχώς το έχουμε παραδώσει. Γι' αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ επειδή το ζήτημα είναι λεπτό και όταν λέω το έχω παραδώσει, εννοώ ότι σιωπηρά, δυστυχώς, με όλη αυτή την τακτική, όλους τους παλιούς λέμε την ειρωνία. Από την άλλη, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να έχει το πιο μεγάλο άποψη από εμάς, ότι δεν πρέπει να βγάλουμε ψήφισμα. Κάθε παράταξη έχει τις απόψεις της, κρίνεται και αξιολογείται. Αυτή την εποχή έχουμε πολύ σοβαρά επιστημικά θέματα σε εξέλιξη. Μπορούμε ο καθένας να και να παρέμβει. Το ζήτημα με την Τουρκία, τους δύο στρατιώτες, το ζήτημα των νησιών, του Αιγαίου, του Κύπρου. Πάμε, το συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά αυτό είναι μια υπεύθυνη στάση. Μπορεί να είναι ευκαιρία εκεί. Αλλά υπεύθυνη κατά την άποψή μου δεν είναι. Και προτείνω ο πρόεδρο, η σύγκρισή μου είναι να μην υπάρξει ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δελγιάννη. Καλά ήταν. Θα μάξουμε μόνο στην ονομασία. Γιατί αυτό που ήταν το σύνολο των παραμέτρων είναι να αλλάξει και το σύνταγμα της γείτονος χώρας, γιατί εκεί ακριβώς λέει ότι είναι η δημοκρατία της Μακεδονίας και αυτοί που την αναγνώρισαν σε όλο τον κόσμο, αν θέλουν να συζητήσουν μαζί μας, θα πρέπει να αλλάξουν το σύνταγμά τους και εκεί να αλλάχτεί η ονομασία. Γιατί το να αλλάξει το όνομα, δηλαδή να λέγονται μεταξύ μας Βαρτάνες, δεν τον πειράζει κανέναν από τους. Όπως αλλάξανε τους δρόμους, αλλάξανε τα αεροδρόμια. Έτσι, εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το σύνολο των παραμέτρων της συμφωνίας. Δεν μπορούμε να πούμε μόνο για το όνομα και όλα τα άλλα θα πούμε στην άκρη. Μπορεί να έχουν χάρτες, να έχουν βιβλία, να έχουν τέτοια, όλα αυτά πρέπει να τα αλλάξουν. Και όλο αυτό πρέπει να πάει στο σύνολο και όχι μόνο το όνομα. Δεν μας πειράζει το όνομα. Η ουσία είναι ότι πρέπει αυτοί να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε, λίγο τα προϊκαμίδια. Δεν έχουμε αντίληψη να συζητηθεί για το οποιοδήποτε ψήφισμα, αλλά θέλουμε πραγματικά ο λαός με την εμπειρία του και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι παρεμπλεκόμενοι εδώ πέρα, αλλά και ο λαός της Κοζάνης, να μέσα από την εμπειρία του από το 92 που διαλύθηκε και ξέρουμε τι διέλυσαν τη Μουσουλμανία και δημιούργησε όλα τα προβλήματα για τους γνωστούς ευρωνατοϊκούς σχηματισμούς και για τα δικά τους συμφέροντα, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, βάσεις και αισία, πρέπει να βλέπουμε το δέντρο, πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Από τότε εμείς είχαμε θέση και το οποίο με κομμουνιστές είμαστε και μην ξαναπεί κανένας πάλι όπως το είπαν τότε, δηλαδή ότι όλοι συμφώνησαν πλήνα και δαιμονίων, οι σπαρτιάτες Έλληνες είναι, στο κάτω-κάτω, αλλά εμείς θέλουμε να πούμε ότι βλέπουμε τις εξελίξεις από την Ανατολική, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στο Κυπριακό, της ΑΟΣ, στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία, τι γίνεται και ο στόχος τους δεν είναι ούτε η ειρηνική συνύπαρξη, ούτε η καλή σχέση γειτονίας με τους λαούς που δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, ακόμα και με τον τουρκικό λαό και βλέπουμε το ρόλο της αστικής τάξης και των ηγετών της Τουρκίας που πάνε να μπλέξουν και τη χώρα μας και άλλες σε πόλεμο για τα δικά τους συμφέροντα εδώ πέρα
για τη ΣΑΟΣ, για φυσικά αέρια, πετρέλαια κλπ. Να ψηφιστεί το κείμενο το οποίο καταθέσαμε. Εφόσον δεν θέλει το θέμα για συζήτηση, μπορεί να δίνει μια ανακλήρωση, δίνει έναν τόνο, δίνει μια κατεύθυνση, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα μπορούν να μπουν τροποποιήσεις, προσθήκες κτλ. Όπως γίνεται συνήθως. Για εμπλουτισμό τη συζήτηση, γι' αυτό κατέθεσα και το ψήφισμα που εξέδωσαν οι πρόεδροι του τοπικού κοινοβουλίου. Για αυτό και να διευκολύνω τη διαδικασία, κύριε Μαρκούτα, το ψήφισμα που ίσω έχει και παλιά στο παρατάξιο, να μου πούνε αν. Το λέω αυτό. Γι' αυτό το διευκρινίζω. Επειδή η ερώτηση ήταν στου επικεφαλεί του παρατάξιου ήταν αν θα βγει αυτό το ψήφισμα, προφανώ δεν το αυτό ρώτησα στον Πρωθυπουργό. Στο τέλος, το ρώτησα. Από εκεί και πέρα για να κλείσω. Και είναι προφανές που δεν θα διαφωνήσω με τον Δήμαρχο ότι τους Σκοπιανούς ξέρουμε πολύ καλά πόσους αποκαλούν σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον, ξέρουμε επίσης ποιο είναι το προσωρινό όνομα με το οποίο έγινε η χώρα δεκτή στα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος. Γιατί αυτό ήταν το όνομά τους. Επί ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. Αυτό δεν σημαίνει. Επί της διαδικασίας τι, παρακαλώ, επί της διαδικασίας. Να ακούσω όμως το διαδικαστικό. Σας ευχαριστώ κύριο. Το ψήφισμα των Προέδρων των Χωριών κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβούλου. Αν το κατέθεσε. Παρακαλώ, γιατί εγώ δεν το έχω προσδιορίσει. Λοιπόν, για να διευκρινίσω. Παρακαλώ. Νομίζω μπορώ να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων συνεδρίασαν σε μια συνεδρία που ανταμώνουν όλοι μαζί και κάναν ένα ψήφισμα. Όλοι τους το κατέθεσαν στα μνήμια του και το κοινοποίησαν παντού. Σήμερα στις συνεδρίες όλοι μας ενημερώθηκαν. Γιατί δημοσιοποιήθηκε, δεν είναι κάτι τυχόρητο. Σήμερα στο Προεδρείο και στα πρακτικά το κατέθεσε και ο κ. Μαλούς πριν από λίγο. Δεν καταλαβαίνω το διαδικαστικό ποιο είναι. Θα αναγνωστεί αυτό, αυτό δείξε. Γιατί να αναγνωστεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να διαβάσω το ψήφισμα που έκαναν οι πρόεδροι. Δεν έχω καμία αντίρρηση να διαβαστεί και να ανακοινωθεί για όσους δεν το διάβασαν. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη κουβέντα, κάνε λίγο υπομονή. Υπάρχει πρόταση που κατατέθηκε από την παράταξη του κ. Μαλούτα, η οποία από ό,τι κατάλαβα από τα συνδραζόμενα, και ο κύριος Δημητριάννης, παρόλο που δεν τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, δεν είχε αντίρρηση το να βγει ψήφισμα, προφανώς. Τώρα, αν θα βγει κοινό ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, προφανώς. Το διευκρίνησε έτσι και λέει ο κύριος Μαλούς, αλλά είναι και εξυπακούεται. Υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση με την έννοια ότι να βγει και ένα ψήφισμα, αλλά μάλλον με εντελώς διαφορετικό σκεπτικό όπως το ανέλησε ο κύριος Κουτσικώστας και υπάρχει η πρόταση του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής προφανώς, που λέει να μην βγει ψήφισμα όχι για τα θέματα ουσίας που ενδεχομένως να περιγράφονται σε κάτι τέτοιο, αλλά για το σκεπτικό που ανέπτυξε ο Δήμαρχος. Άρα λοιπόν πάμε στη διαδικασία να βγει να μην βγει ψήφισμα. Έτσι, αυτό. Ποιοι είναι στο να βγει ψήφισμα. Η παράταξη του κυρίου Δελυγιάννη. Κύριε, παρακαλώ. Εμείς ψηφίζουμε, λέει. Όχι. Όχι. Εσείς βγάλατε το ψήφισμα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να το διαβάσω. Θα το διαβάσετε. Θα το διαβάσω. Γιατί ο Δήμαρχος έκανε την αντιεισήγηση. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε. Μα δεν αφορά το δικό σας ψήφισμα αυτό το πράγμα. Πώς σας έπαρακαλώ, βόηθαμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Η μία είναι μακριά. Λοιπόν, η παράταξη του κ. Μαλούτα, του κ. Δελυγιάννη και η λαϊκή συστήρωση με
εντελώς διαφορετικό, δεν λέμε ότι θα το κάνουμε το ίδιο, επιμονούν να βγει ψήφισμα. Και διαφορούν να βγει ψήφισμα. Και εστερνίζονται το σκεπτικό που ανέκυψε ο κύριος Δήμαρχος. Κατά πλειοψηφία λοιπόν δεν βγαίνει, δεν πάμε να κάνουμε ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείνει η κουβέντα εδώ. Παρ' όλα αυτά θα διαβάσω για να έχουν γνώση όσοι δεν έχουν το ψήφισμα που έκαναν, επαναλαμβάνω, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης, όλων των τοπικών κοινοτήτων. Το υπογράφουν όλοι και είναι Μαγγελίδη. Το ρωτάω σε εσένα να πω γιατί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική ψήφισμα προέδρων τοπικής κοινότητας Δήμου Κοζάνης. Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Κοζάνης. Οι πρόεδροι των. Τα ψηφίσαμε. Τι ψηφίσαμε, καταλάβατε. Να δικαιολογήσω τον λόγο για τον οποίο ψήφισα αυτό που ψήφισα. Δεν είναι για να φέρω τον ίδιο. Κύριε Σιδηρά, δεν πήγαμε στην ουσία. Δεν συζητάμε καμία αυτή. Δεν έχω αυτό το κάτω σύμβολο. Πήγαμε στα μέσα. Αμέσω τι είναι. Δεν ανοίξαμε τη συζήτηση, κύριε Σιδηρά. Αν καθιστούμε το συμβούλιο με τα μέσα. Κύριε Σιδηρά, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Τη διαδικασία του ξέρετε. Τι είναι η διαδικασία. Έχω μία άποψη. Και εγώ έλεγα. Αλλά δεν λέω. Εμένα με φυμώνει. Όχι, δεν έχει. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν υπάρχει συζήτηση. Αυτό να το συμφωνήσουμε οι δυο μας. Εδώ μέσα. Δεν το έχω δέσει να γνωρίσει πολλές φορές τον λόγο του. Και τι σημαίνει αυτό. Σας το αναφέρεσα ποτέ. Όταν το ζητήσετε πάνω σε μία διαδικασία. Όχι, δεν υπάρχει συζήτηση. Αλλιώς θα μου το ζητήσει και η κυρία Πεντζήλου και ο κύριος Καντάβας και η κυρία Παπουστή, ο κύριος Κουτοσύμπας και εκεί. Δεν υπάρχει συζήτηση όμως. Εγώ σκάφω τις διαδικασίες και... Τι διαδικασία. Υποδυναμικά στο θέμα αυτό έχουμε να ψηφίσουν και οι πρόεδροι. Με βάση ποιο άρθρο αποκλείεται τους πρόεδρους για το ψήφισμα. Πρέπει να ψηφίσουν. Δείτε καλά τον κώδικα και θα δείτε. Τι είναι αυτή η κυρία Πεντζήλου. Τι είναι αυτή η κυρία Πεντζήλου. Δεν υπάρχει αυτό.